Στην υπηρεσία των αγροτών μπαίνει η τεχνολογία με ντρόουν, δορυφόρους, αισθητήρες υγρασίας εδάφους και ρομποτικά συστήματα να φέρνουν την επανάσταση στη γεωργία. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς ανακοίνωσε πρόγραμμα ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ με τίτλο Agro Internet of Things. Το συγκεκριμένο έργο θα λειτουργεί με επίγειους σταθμούς και αισθητήρες σε συνδυασμό με τη δορυφορική αποτύπωση. Το σύνολο των δεδομένων θα ταξινομείται και με την κατάλληλη επεξεργασία τους θα υποστηρίζονται οι ανάγκες του κάθε παραγωγού. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα διεθνώς όπου τα δεδομένα έχουν με την αξιοποίησή τους οδηγήσει στην οικοδόμηση εφαρμογών που κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Και αυτή τη δυνατότητα θα την αξιοποιήσουμε. Ανοίγουμε λοιπόν τον δρόμο στην ηλεκτρονική γεωργία. Παράλληλα, τόνισε ο κ. Παπάς, θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν οι Έλληνες αγρότες εφαρμογές που αξιοποιούν τη δορυφορική και διαστημική τεχνολογία. Με τις εφαρμογές αναλύονται μέσω δορυφόρων οι κατατόπους καλλιέργειες και προτείνονται βέλτιστες λύσεις άδραυσης, χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Διαθέτουμε και χρησιμοποιούμε δορυφορικούς τηλεπικοινωνιακούς πόρους στη γεωστατική δορυφορική τροχιά των 39 μοιρών ανατολικά, στην οποία διακατέχουμε δικαιώματα μέσω της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι θα ήταν εξαιρετικά ατυχής, για να μην πω εγκληματική, η αμέλεια από μέρους της πολιτείας εάν αυτή την τροχιακή θέση δεν την αξιοποιούσαμε. Από το βήμα του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας της ΓΕΕ Επιχειρήν, η Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης τόνισε πως στόχος είναι μέσα στο 2018 να τριπλασιαστεί η καλλιεργήσιμη γη στη χώρα μας. Κλείσαμε παλιές εκκρεμότητες που έρχονταν ακόμα και από το 2008. Και είμαστε σήμερα στο σημείο ο Έλληνας αγρότης να εισπράττει κατά μέσο όρο περίπου τα διπλάσια ποσά επιδότησης αναστρέμα από τον μέσο Ευρωπαίο αγρότη. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με την επαγγελματική ιδιότητα του Ινοποιού, κάλεσε την κυβέρνηση να καταργήσει τον φόρο στο κρασί. Ενώ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων υποστήριξε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα στη γεωργία είναι η φορολογία. Από τα 70 τόσα εκατομμύρια που υπολόγιζε το κράτος ότι θα μαζέψει τη φορολογία αυτή την ειδική στο κρασί, το μόνο που κατάφερε να μαζέψει καμιά δεκαετία εκατομμύρια το πολύ και να δημιουργήσει ένα ακόμα, μια αιστεία ακόμα λαθρεμπορίου, τους λαθρέμπορους του κρασιού. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι η χαμηλή προστιθέμενη αξία τους. Αυτό είναι το γενικότερο πρόβλημα όλων των ελληνικών εξαγωγών. Μετά το τέλος του συνεδρίου, ο κ. Παπάς επισκέφτηκε στην Βέρεια καλλιέργειες όπου εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες εφιούς γεωργίας.